Ακριβώς. Η συμβολή της δεξιάς κοιλίας φαίνεται να είναι σημαντική. Γιατί ένας ασθενής που κάνει τη ταχυκαρδία, δεν θα έχει καλή δεξιά κοιλία, μάλλον γιατί έχει πνευμονική υπέρταση. Οπότε, αν έχει πνευμονική υπέρταση, αυξημένες πνευμονικές αντιστάσεις, εκείνη τη στιγμή κάνει κοιλιακή μαρμαργή, πιθανόν να μην τα καταφέρει να βγάλει τόσο εύκολα πέρα την κατάσταση, όσο ένας ασθενής ο οποίος κάνει κοιλιακή μαρμαργή, έχει ΕΛΒΑΤ και δεν έχει πνευμονική υπέρταση. Γιατί αν κάνει κοιλιακή ταχυκαρδία, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταλήξει αμέσως, αλλά έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει μοδυναμική αστάση, να ζαλιστεί, να χάσει αισθήσει και να μην προλάβει να πάει στο νοσοκομείο. Σίγουρα δεν έχουν γίνει μελέτες με τη δεξιά κοιλία πώς συμπεριφέρεται σε μεγάλη συχνότητα, σε χαμηλή συχνότητα, αλλά σε κοιλιακή μαρμαργή που συμπεριφέρεται σαν τον παιδιατρικό ασθενή που έχει χειρουργηθεί. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή παίζει αμέσως ρόλο δεξιά κοιλία, λόγω όμως των πνευματικών αντιστάσεων. Που μπορεί να είναι υψηλές και να μην έχει προλάβει πάντα να τις αποφορτήσει ακόμη και να πέσω, αν είναι fixed. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία ομιλία. Εγώ έχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, αν τυχόν σε αυτούς που βάλατε απεινιδιστή, σε πόσους είχαν πρόσφορη απεινίδωση αυτοί κάνει, δηλαδή αν χρειάστηκε όντως τελικά αυτός ο απεινιδιστής. Και το δεύτερο είναι, ειλικρινά, γιατί χρειάζεται ένας απεινιδιστής να μπει εκτός αν έχει πολύ ψηλό φορτίο, όταν την αριστερή κοιλία ουσιαστικά με όλα αυτά τα συστήματα την έχει νεκρή, ανενεργή. Δηλαδή, και αν σου κάνει αυτό, είναι ένας απεινιδισμός. Δηλαδή, υπάρχει η μηχανική υποστήριξη έτσι και αλλιώς. Έχεις το χρόνο να κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί πρέπει να προχωρήσεις να βάλεις ένα πρόσθετο ξένο σώμα μέσα στον ασθενή? Όσον αφορά το ποσοστό που συμβαίνουν οι πρόσφορες, εξαρτάται αν έχει πριν τη βαν αριθμή. Αν έχει αριθμολογικό φορτίο, είναι 40% να κάνει φόρτιση ή να δράσει σαν αντιδαχυκάρδια. Αν δεν έχει, είναι γύρω στο 20%. Απλά ήταν τα νούμερα, αλλά δεν τα περιέγραψα. Τώρα, γιατί ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα συμπεριφερθεί εκείνη τη στιγμή αιμοδυναμικά. Αν οι πνευμονικές αντιστάσεις ή όλο το σύστημα, δεν εξαρτάται μόνο, εξαρτάται και από την περιφέρεια, πώς θα συμπεριφερθεί, θα κολαψαριστεί ή όχι. Αν ξέρουμε, αν τον έχουμε δει τον άρρωστο. Αυτό είναι το θέμα. Υποστηρίζεται η περιφέρεια. Αλλά μπορεί όμως να ρουφάει η αριστερή, να ρουφάει η κάνουλα από την αριστερή κοιλία και η αριστερή κοιλία να μην παίρνει λόγω σημαίνει πνευμονικών αντιστάσεων. Εκεί πέρα δεν τα καταφέρει. Μα έτσι και αλλιώς είναι. Άρα αυτό πρέπει να διεκτιμήσει τι κάνει δεξιά. Δεν ξέρω αν. Γιατί κάνει πνευμονική αντίσταση δεξιά, μάλλον στην κοιλιακή. Άρα θα πρέπει να βρούμε πρόσθετα κριτήρια, ούτως ώστε να προχωρήσει να καταλάβει κανένας τι γίνεται. Γιατί το BIVAT, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική. Το BIVAT δεν βάζουμε. Ακριβώς. Είναι απενεργοποιημένη. Ακριβώς. Ακριβώς. Από το στόμα μου το πήρε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορώ. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουν οι δύο συζητητές τώρα. Από... Ναι, κυρία Φροβουδάκη, μας ακούει? Σας ακούω. Ήθελα να συγχαρώ και τους δύο μιλητές. Για τον κύριο Μπόνιο, τι να πω. Μας έβαλε σε καινούργια μονοπάτια. Η φωντάνη είναι αλήθεια ότι δεν γίνεται αν η μέση πίεση στην πνευμονική είναι πάνω από 15. Γιατί απλώς αυτό που δουλεύει στη φωντάνη είναι το driving pressure. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ της δεξιάς κυκλοφορίας και της πνευμονικής αρτηρίας για να μπορέσει να κυκλοφορήσει το αίμα. Άρα, είναι λογικό στις πολύ υψηλές πιέσεις στην πνευμονική κυκλοφορία να μην μπορεί να δουλέψει δεξιά και να σταματάει και να κάνει κολάψη αιμοδυναμικό ασθενής. Αυτό για την ομιλία του κυρίου Μπόνι, η οποία ήταν καταπληκτική, όπως καταπληκτική ήταν και η ομιλία της κυρίας Αποστολοπούλου. Να πούμε ότι η τοποθέτηση απεινιδωτή είναι 2α, όταν συνυπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου στους ασθενείς με τετραλογία φαλό. Και να πούμε ότι στους ασθενείς με τετραλογία φαλό και καρδιακή ανεπάρκεια, αυτό που κοιτάμε πρώτα, όπως είπαμε το 2016, αυτό το position paper, ήταν το να μην υπάρχει αιμοδυναμική βλάβη υπολοιπόμενη. Δηλαδή, πρώτα διορθώνουμε τις τυχόν αιμοδυναμικές βλάβες και μετά πάμε να βοηθήσουμε την καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, οι αριθμίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τονίζεται στις καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες που παρουσιάστηκαν τώρα το 2020 στο ESC, το οποίο και αυτό ήταν διαδικτυακό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ελεύθεροι αριθμιών οι ασθενείς μας για να μην έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε όλοι, από την αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. Να μην μακρηγορώ, άρα
Καρδιακή ανεπάρκεια, CMR για να ποσοτικοποιήσουμε την ίνωση. Διορθώνουμε τις αιμοδυναμικές βλάβες και μετά τα φάρμακα της καρδιακής ανεπάρκειας. Ίσως οι SGLT2, οι οποίοι είναι τα καινούργια φάρμακα τώρα, να έχουν κάποια θέση στην δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Οι άρνης δεν έχουν βρεθεί ακόμα να έχουν κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τζατζάκη, έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτά που... Συγχαρητήρια και στην κυρία Αποστολοπούλου και στον κύριο Μπόνιο για τις πολύ αναλυτικές και εμπεριστατωμένες ομιλίες. Μία ερώτηση μόνο στον κύριο Μπόνιο. Αν μπορούσατε να συνοψίσετε κάποια χαρακτηριστικά ασθενών σύμφωνα με τα οποία θα κρίνατε επιβεβλημένη την εμφύτευση απεινιδωτή, ποια θα ήταν αυτά? Ευχαριστώ. Ναι. Αν έχουμε... Ευχαριστώ, Ελένη. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει απεινιδωτή και τον παρακολουθούμε στο νοσοκομείο μας και είναι έτοιμος να πάρει εξιτήριο και κάνει κοιλιακή μαρμαρίγη και κολαψάρεται, αυτός θα πάρει αμέσως απεινιδωτή. Ασθενής ο οποίος έχει έντονο αριθμιολογικό φορτίο πριν την εμφύτευση VAT, θα βάλουμε απεινιδωτή. Επίσης, μια κατηγορία ιδιαίτερα ασθενών είναι οι ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν με ένδειξη LVAD με σκοπό να πέσουν οι πνευμονικές αντιστάσεις. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν μόσχευμα αμέσως. Έχουμε τέτοιους ασθενείς. Αυτοί οι ασθενείς θα βάζα VAD. Γιατί ακριβώς λόγω η Φοντάν θα αποτύχει, όπως είπε η κυρία Φλουγκουδάκη, εκεί πέρα, αν συμβεί κοιλιακή μαρμαρίγη. Οπότε αυτή η κατηγορία ασθενών σίγουρα θα έβαζα απεινιδωτή. Στο κέντρο μας, όπως είπα όμως, όλοι παίρνουν απεινιδωτή. Εντάξει. Νομίζω δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Να είμαστε σε on time. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές. Τα θαυμάσια ομιλίες. Και ευχαριστούμε πολύ επίσης την Ομαδική Επιτροπή για την τιμή που μας κάλεσε να προεδρεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανασόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.